για τα κρεβάτια τα οποία έχουμε αναπτύξει και δεν έχουμε προσωπικό. Mm-hmm. Και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με επιπλέον κλίνες από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο mm-hmm. πρόβλημα. Δεν είμαι διατεθειμένος να έχω 100 συμπολίτες μου, συνανθρώπους μου, να περιμένουν για μια θέση εντατικής θεραπείας Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη. Όμως η πρόληψη είναι ανώτερη της θεραπείας. Το λένε οι ειδικοί επιστήμονες, το λένε οι ιατρικοί σύλλογοι, το λένε οι κορυφαίοι στη χώρα και θέλω να ζητήσω ενθέρμος και να συστήσω να εμβολιαστούν τα παιδιά μας, να εμβολιαστούν οι ευπαθείς ομάδες. Θα κάνετε κάτι γι' αυτό προκειμένου να διασφαλίσετε τον εμβολιασμό? Θα αλλάξετε το πλαίσιο, θα αλλάξετε το καθεστώς? Το Υπουργείο Υγείας έχει προβλέψει. Τα εμβόλια της δεν καλύπτονται. Μας στέλνει κόσμος από το πρωί ερώτημα για τα εμβόλια της μηνυκίτιδας που είναι ακριβά. Και όταν κάποιος έχει τρία παιδιά, τότε το κόστος είναι δυσβάστακτο. Επειδή όμως δεν θέλω να χάνω τα προηγούμενα ερωτήματά σας και έχετε ρωτήσει για τους ογκολογικούς, έχετε ρωτήσει για τις περιοχές που μας λέτε όμως ουσιαστικά ότι θα καλύψουμε αυτό με ιδιωτικές κλινικές. Έχουμε δει εγγένεια και εγγένεια. Όχι, ακούστε, δεν θα κάνετε σπέκουλα. Δεν θα κάνετε σπέκουλα στα οποία. Ακούστε. Αυτά όχι σε μένα. Σπέκουλα στα οποία λέω δεν θα κάνετε. Επειδή πριν από 5 λεπτά σας είπα, κυρία μου, ότι θα κάνω προσλήψεις για τις ΜΕΘ, σπέκουλες σε ΜΕΘ δεν θα κάνετε. Είναι εκ των ουκάνευς. Υπάρχει εξήγηση πριν από 5 λεπτά εδώ πέρα. Ότι θα κάνουμε προσλήψεις προσωπικού για τα κρεβάτια τα οποία δεν έχουν, έχουν αναπτυχθεί και δεν έχουν προσωπικό. Αυτή είναι η μία οδός που θα ακολουθήσω. Και απ' την άλλη... Σπέκουλα. Μα πριν από 5 λεπτά, εδώ σε εσά το είπα τώρα. Μην σα παρακαλώ. Είναι όλα εδώ, μαζί σε ένα καλά. Είναι έμπειρη η δώρα. Είναι έμπειρη. Δεν είναι. Δεν θα σπεκουλάρουν πάνω στην υγεία. Ήταν άδικη η αντίθεση. Δεν θα σπεκουλάρουν πάνω στην υγεία. Η υγεία είναι κάτι πολύ σοβαρό. Εγώ δεν έχω βγει 2 μήνες να κάνω καμία μεγάλη δήλωση για την υγεία. Δέχτηκα ανάθος εσά για να πω συγκεκριμένα πράγματα που θεωρώ ότι είναι ειδήσει. Χτες προχτές. Είπαν οι κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι έπαιξαν παιχνίδι στην πλάτη των φαρμακοποιών, ότι οι φαρμακοποιοί θα πληρώνουν οι ίδιοι για τα ακριβά φάρμακα που διακινούνται για τους ογκολογικούς ασθενείς από τα φαρμακεία τους. Ναι. Τι πιο μεγάλο ψέμα, εντός 2 μηνών. Ακούστε, είπε ο κύριος Ξανθός ότι εγώ έχω μόνο επικοινωνία και όχι ουσία. Θεωρεί το να μην κάθονται στις ουρές των φαρμακείων του ΕΟΠΗ, της ντροπής, άνθρωποι με καρκίνο και να περιμένουν τα αγκολογικά τους φάρμακα για να πάνε να κάνουν τη θεραπεία τους στις κλινικές. Το εξαλείψαν μέσα σε 2 μήνες. Το θεωρεί επικοινωνία? Αλήθεια? Θεωρεί ότι οι φαρμακοποιοί. Υπουργέ μου, μας κάνουν την τιμή. Ένα-ένα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Σας ρώτησα για τα εμβόλια της μηνυκίτιδας. Σας λέω ότι αυτό εξετάζεται από τον ΕΟΠΗ σε ό,τι έχει να κάνει με τα εμβόλια για τη γρήπη, που είναι η μεγάλη πλειονότητα. Μάλιστα. Και από αυτό έχουμε τη δραματική κατάσταση στις ΜΕΘ Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη. Η πρόληψη είναι ανώτερη της θεραπείας. Προφανώς και ο ΕΟΠΗ πρέπει να δει τι μπορεί να πληρώσει και τι δεν μπορεί να πληρώσει. Δεν είναι απεριόριστες δυνατότητες τις οποίες έχει, αλλά όλα λαμβάνονται υπόψη. Με την κατάσταση την οποία έχω παραλάβει. Δεν μπορείτε όμως ότι το κράτος μπορεί να καλύψει την κίνηση. Θα είμαι σοβαρός. Παρακαλώ. Και θα δηλώνω αυτά τα οποία μπορώ να κάνω αφού τα κάνω πρώτα. Γι' αυτό σας το λέω. Αυτοί οι οποίοι ήρθαν στην υγεία για να κάνουν δηλώσεις μεγάλες, επικοινωνιακές κλπ. Τις λούστηκαν αμέσως μετά οι ίδιοι. Ας πούμε και εγώ είμαι εδώ για να υπηρετήσω. Συνεπώς, το μέσα στενή. Συνεπώς τα εμβόλια της μηνυγίτας για την ώρα δεν μπορείτε να πείτε, το εξετάζετε, δεν μπορείτε να πείτε όμως ότι θα καλυφθούν. Ακριβώς. Δεύτερον. Στους ογκολογικούς δεν τελείωσα. Ναι, τι γίνεται με τα φάρμακα υψηλού κινδύνου και τη διανομή τους από τα φαρμακεία. Άρα λοιπόν, Άρα λοιπόν τα νοσοκομιακά, τα ενδονοσοκομιακά φάρμακα, τα ακριβά, τα ΦΙΚ, μέσα σε 2 μήνες εμείς την εξαγγελία μας, την προεκλογική, την υλοποιήσαμε για τους ογκολογικούς ασθενείς. Πάμε τώρα στα έξω νοσοκομιακά. Ναι. Πάλι για τις κλίνες κατά πλάκας, για τις ογκολογικούς ασθενείς, για ευπαθείς ομάδες σοβαρές. Σοβαρές. Βγήκαν διάφοροι και προσπάθησαν να προστρέξουν και να πούνε ότι οι φαρμακοποιοί μας δεν θα δεχόντουσαν να βοηθήσουν και να στηρίξουν αυτή την ιστορία. Τι, να διανύμουν τα φάρμακα αυτά δωρεάν, τα πληρώνει ο ΕΟΠΗ μαζί με τους ασφαλισμένους, μαζί με τα ταμεία, τα στέλνει, απλά να τα διανύμουν. Οι φαρμακοποιοί προς τιμήν τους το αποδέχτηκαν αυτό, θα το κάνουν δωρεάν για 1 χρόνο ναι. Και εγώ. Θα εξυγχρονίσω το νομοθετικό τους πλαίσιο για το Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τους υπόλοιπους όπως μου ζητάνε. Θα δεχτώ τις συνενώσεις φαρμακείων εκεί που μπορεί να γίνουν όπως μου ζητάνε. Θα εξετάσω σοβαρά και θα βοηθήσω στο κομμάτι το φορολογικό και το εισφορών ναι. όπως μου ζητάνε. Και θα στηρίξω τα φαρμακεία τα απομακρυσμένα στις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας όπως μου ζητάνε. Από πότε ξεκινάει η διανομή?
Όπως ανακοίνωσαν στον κ. Βαλτάς, από 1η-1η του 2020. Για τους παντελώς ανήμπορους που είχατε πει ότι θα φτάνουν στο σπίτι τους τα φάρμακα, έχετε κάνει κάτι? Όλα αυτά τα βήματα θα ακολουθήσουν το ένα πίσω από το άλλο. Όπως βλέπετε, αυτοί οι οποίοι βιάζονται να πούν ότι πράγματα δεν μπορούν να γίνουν ποτέ στην Ελλάδα και το Υπουργείο είναι Υπουργείο της απόγνωσης, διαψεύδονται σιγά-σιγά, αλλά μικρά, μετρημένα, υπολογισμένα βήματα για να τα δει ο κόσμος. Πείτε μας και για τους ογκολογικούς ασθενείς και για τις χημειοθεραπείες. Προσέξτε τώρα. Ο χρόνος αναμονής είναι απαράδεκτος. Και υπάρχουν άνθρωποι που αγωνιούν για το προφανές, για να κάνουν τη θεραπεία τους. Άρα λοιπόν και απογευματινές βάρδιες, επέκταση του ωραρίου, με κίνητρα πάντρα και δυνατότητα να προσλάβουμε και άλλο κόσμο, τεχνολόγους όπως είπα, για να χειρίζουν τα μηχανήματα, και δυνατότητα, και το εξήγησα, να στηρίξουμε το ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό μας και με outsourcing, προκειμένου να μπορέσει να μειωθεί ο χρόνος. Παράδειγμα, αν το αντικό νοσοκομείο, το οποίο θα επισκεφτώ, και καλά θα κάνουν όλοι εκεί πέρα, να ξέρουν τι θα μου πούν για το καθένα τα θέματα που υπάρχουν. Έχω στείλει το γενικό μου γραμματέα. Κάνει 3 μήνες να κάνει μαγνητική, 1,5 μήνα ή 2, θα το κάνω outsourcing για να γίνει 15 μέρες. Και θα βοηθήσω δηλαδή τους γιατρούς μου. Βεβαίως. Και θα βοηθήσω τους γιατρούς μας. Ως επιβάρυνση φυσικά. Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Όχι μόνο αυτό. Προσέξτε. Το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ, εγώ θα τον στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις. Και δεν θα αφήσω τα νοσοκομεία που πράγματι έχουν τεράστια οικονομικά προβλήματα να γονατίσουν την φετινή χρονιά. Αλλά όπου μπορώ να βοηθήσω και με κομμάτι του ιδιωτικού τομέα, έτσι ώστε να υπηρετηθεί δημόσια υγεία και να βοηθούν οι γιατροί μου και οι τεχνολόγοι και οι νοσηλευτές και οι διοικητικοί να κάνουν τη δουλειά τους, φυσικά και θα το κάνω. Σύντομο διάλειμμα, παρακαλώ πολύ. Θα επιστρέψουμε για τα μέτρα για το κάπνισμα. Μάρα, για τα αντικαπνιστικά.